Σε στάση αναμονή στελεί η κοινή γνώμη τη Πάφου από τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Δήμαρχο τη πόλης Σαβαβέργα να παρετείται του αξιωματό του. Η έντονη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο 24ωρο από κομματικά στελέχη τη Πάφου ήθελε το Σαβαβέργα να προχωρήσει σήμερα σε ανακοίνωση τη παρέτησή του. Ωστόσο, οι πληροφορίε από το στενό πυρήνα του Δημάρχου παρατείνουν την αγωνία, αναμένοντα ότι ο Σάβα πιθανόν να ανακοινώσει τι αποφάσει του την ερχόμενη Δευτέρα σε συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένε πηγέ από το στενό του περιβάλλον, τη Δευτέρα θα επισημοποιήσει δημόσια τι προθέσει του και θα δώσει απαντήσει για όλα όσα γράφονται, καθώ και για τι σκοπιμότητε τη βάρο του. Την ίδια ώρα, το φω τη δημοσιότητα είδαν στοιχεία και γραπτέ μαρτυρίε που καίνε πέντε πρόσωπα, ένα κρατικό αξιωματούχο και τέσσερι δημοτικού άρχοντε. Σύμφωνα με τι έρευνε, περίεργε κινήσει εξασφαλίστηκαν από τραπεζικά και χτηματολογικά στοιχεία στα προσωπικά δεδομένα του Δημάρχου και του Διευθυντή του ΣΑΠΑ. Από το μικροσκόπιο των ανακριτών θα περάσουν σύμφωνα με πληροφορίε. Χρηματικό ποσό 500.000 περίπου ευρώ, μια πολυκατοικία, διαμερίσματα, προνομιούχα οικόπεδα, και έπαυλη μισού και πλέον εκατομμυρίου. Την ίδια ώρα έντονε είναι οι κομματικέ δημόσει και τα σενάρια για τη διαδοχή του Σάβα Βέργα. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι πληροφορίε και ο Σάβα Βέργα παραιτηθεί, θα ακολουθηθούν οι ενταδειγμένε διαδικασίε για πλήρωση τη θέση. Σύμφωνα με πληροφορίε, τα κόμματα κινούνται ήδη για την εξέβρεση συνενετική προσωπικότητα που θα αναλάβει το Δήμο μέχρι το τέλο τη θητεία του παρόντο Δημοτικού Συμβουλίου, με απότερο στόχο να είναι έτοιμη η Πάφο το 2017 ω πολιτιστική πρωτεύουσα τη Ευρώπη. Αργά το απόγευμα, ο Σάββα αναμενόταν να παρακαθίσει σε σύσκεψη με τους συνεργάτες και τους νομικούς του συνεργάτε και του νομικού του συμβούλου για να καθοριστούν οι κινήσει που θα ανακοινώσει τη Δευτέρα.